αρχιακή οδός Λευκύμης, τη θέση Πέραμα, έχει υποστεί καθίζηση ο δρόμος. Πολύ μεγάλη ζημιά. Πολύ. Πολύ μεγάλη ζημιά. Το βλέπουμε. Το είδα σε αυτά τα πλάνα που μας έστειλε. Που βλέπουμε τώρα. Και έπαθα πλάκα. Εκεί ο δρόμος δεν μπορεί να μείνει έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι είναι νευραλγικός δρόμος. Είναι άξονας. Δηλαδή ενώνει το νότο με το κέντρο της Κέρκυρας. Βέβαια. Η άλλη λύση είναι να κάνουν να πάνε από τον Άγιο Μανθαίο ή από τους, τους Αγίους Δέκα. Δηλαδή, δύο ώρες. Πρέπει να σου πω ότι πολύ φοβάμαι ότι το καλοκαίρι δεν θα έχει αποκατασταθεί ο δρόμος. Και αν ξεκινήσουν και το καλοκαίρι τα έργα, όποιος είναι από το Πέραμα και κάτω θα αδεινοπαθήσει. Ας το ακούσουν οι αρμόδιοι. Βεβαίως πήρε μια συνέντευξη από τον κύριο, μια μικρή δήλωση από τον κύριο Φαρουντάκη, τον αντιπεριφερειάρχη τεχνικών έτσι, υπηρεσιών του, της περιφέρειας. Εγώ τώρα, πάντως, τόση ώρα που κοιτάμε τα πλάνα, έχει τραβήξει ένα πλάνο με ένα λεωφορείο. Τώρα είναι χειμώνας, το λεωφορείο περνάει πιο άνετα. Το καλοκαίρι τι θα γίνει? Χαμός. Χαμός. Θα πρέπει καταρχήν να μονοδρομηθεί. Βέβαια. Το σημείο αυτό και να υπάρχει, να πηγαίνω, να ανάβει, να βάλουν φανάρια. Δηλαδή... Και φανάρια να βάλουν, φαντάζεται, ταλαιπωρία το καλοκαίρι. Το φαντάζεται την ταλαιπωρία, διότι πρέπει να πούμε ότι δεν δέχεται μόνο τα αυτοκίνητα από την Νότια Κέρκυρα. Δέχεται και τα αυτοκίνητα που πάνε στο Αχίλιο. Έτσι. Για φαντάσου πόσα λεωφορεία ανεβαίνουν στο Αχίλιο και γυρίζουν από τον δρόμο αυτό. Βέβαια. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Χαμός. Ας ακούσουμε όμως τη δήλωση του κυρίου Φαρουντάκη. Πάμε να τον ακούσουμε, ναι. Σίγουρα και άμεσα καλέσαμε μελετητή για να μπορέσει να κάνει διάφορες γεωτεχνικές μελέτες στα σημεία τα οποία υπέστησαν βλάβη και ταυτόχρονα να χρηματοδοτηθούν από τη ΣΑΕΠ 822 την οποία έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τώρα, για το σκέλος όμως της δημοπράτησης του τμήματος από Βριώνιος Μωραϊτικά, 4,5 εκατομμύρια που σας είπα, απαιτούνται κάποιες ακόμα γεωτεχνικές μελέτες, όπου ήδη η διαχειριστική αρχή έχει προβεί στην επικοινωνία με διάφορους μελετητές, ώστε να μπορέσει να συνταχθεί μια γεωτεχνική μελέτη σε κάποια κρίσιμα σημεία πέραν αυτών που σας εξήγησα νωρίτερα που δημιουργήθηκαν από τον Πάλο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρης εικόνα στο σύνολό τους για να μπορέσει να προκηρυχθεί.